Ο χαιρετισμός του Νότη Σφακιανάκη αλλά και οι δηλώσεις του περί χριστιανισμού σχολιάστηκαν ποικίλα από τους ανθρώπους της Showbiz. Χαρακτηριστικά ωστόσο ήταν όσα έγραψε στο Twitter ο Αντώνης Ρέμος. Μετά το χαιρετισμό στην πίστα από τον Νότη Σφακιανάκη δεν έχει κοπάσει και ένα νέο κύμα έρχεται να ξεσπάσει με αφορμή δηλώσεις του τραγουδιστή σχετικά με το χριστιανισμό. Δεν είμαι υποκριτής, δεν είμαι χριστιανός, άλλωστε και αυτό είναι πλεονέκτημα. Γιατί ο χριστιανός είναι υποκριτής εκ των πραγμάτων. Άλλα λέει, άλλα σκέφτεται, άλλα θέλει και άλλα κάνει. Όταν σου έχουν διδάξει από μικρό παιδάκι πως μόλις δέχεις ένα χαστούκι πρέπει να γυρνάς και το άλλο μάγουλο να φας το επόμενο, σε έχουν κάνει μαζοχιστή. Αυτό εξευτελεί την προσωπικότητά σου. Και επομένως δεν είσαι καλός άνθρωπος. Αυτό διάβασε και ο Αντώνης Ρέμος που δεν μας έχει συνηθίσει στις αντιδράσεις μέσω social media και έγραψε στο Twitter. Διάβασα κάπου κατά λάθος κάποια λόγια που είπε ο Νότης. Σου λέω μια κουβέντα με εκτίμηση. Νότης, μαζέψου. Καληνύχτα. Έτσι ξεκίνησα, λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δεν με ρωτήσανε, ζωή μας εσυνήθιζα. Απ' την αναπάντηχη καληνύχτα του Ρέμου στην καλημέρα της Ναταλίας Γερμανού. Εμένα προσωπικά σαν χριστιανή δεν με θίγει τίποτα που λέει ο ένας και ο άλλος. Ο Νότης Σφακιανάκης έχει κάθε δικαίωμα να έχει την άποψή του και εγώ έχω κάθε δικαίωμα να πιστεύω στο θρησκευμά μου. Κάπως έτσι σκέφτηκε ο Νότης μάλλον και όταν είχε σηκώσει το χέρι του. Με αρχηγό το κράτος ασφυρίζει. Εδώ να δείτε. Σφακιανάκης και το πόδι του να σηκώσει θα γίνει σχόλιο. Μόνο που αν σήκωνε το πόδι δεν θα έβρισκε στήριγμα στην αμαριλίδα. Ναι, αυτό δεν είναι μόνο ναζιστικό όμως. Όσοι ξέρουμε ιστορία. Όσοι ξέρουμε ιστορία, νομίζω ότι ο χαιρετισμός υπήρχε πολύ πριν τους Ναζί. Πολύ πριν. Με αρχηγό το κράτος ασφυρίζει. Ο τραγουδιστής πάντως έσπευσε να υποστηρίξει πως ό,τι έκανε το έκανε ειρωνικά, γεγονός που δεν συμβαδίζει με παλιότερες δηλώσεις του. Μέσα από τις Χρυσές Αυγές, πώς τη βλέπεις στη Βουλή? Η απόφαση του λαού. Ναι. Και πρέπει να τη σέβεστε. Η απόφαση του λαού και πρέπει να τη σέβεστε όλοι. Τι εννοείς? Η απόφαση του λαού, μιας μερίδας του λαού αυτού, ναι. Και θα πρέπει να τη σέβεστε όπως σέβεστε και όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Αυτό εννοώ. Σαν φιλοσοφία, σαν πολιτική άποψη, είμαι πολύ αντίθετη με όλο αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι ο ναζιστικός χαιρετισμός δεν πρέπει να γίνεται ούτε για πλάκα. Σαφώς. Είναι κατακριτέο, δεν το συζητάω. Τι να συζητήσουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση πάνω σε αυτό. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη γνώμη του. Καλό είναι να τη στηρίζει. Επίσης, καλό είναι αυτή η γνώμη να συνοδεύεται από μόρφωση και παιδεία. Τι, δεν πιάνετε το βιβλίο Ιστορίας της Αμαριλίδας?